Πέρα από τα τμήματα παροχής υπηρεσιών που, όπως ξέρετε, έχουμε τόσα χρόνια στο ΙΕΚ Τουρισμού και Μαγειρικής, πρωτοτυπήσαμε φέτος και ανοίξαμε ένα τμήμα κομμωτικής. Με πίεζαν συσσαγωγικά οι συνάδελφοι του ΕΠΑΛ, που είναι και δίπλα μου ο κύριος Κάρδαρης. Δεν πίστευα ότι μπορεί να πάει τόσο καλά. Να μην τα πολυλογώ, έχουμε 25 μαθήτριες, 21 παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και φοιτούν στο τμήμα Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης. Από εκεί και πέρα τα εργαστήρια, πρέπει να πω και να ευχαριστήσω το ΕΠΑΛ, είναι στον χώρο του ΕΠΑΛ αφενός και αφετέρου οι τέσσερις κομμωτές, ο κύριος Ασημής, ο κύριος Γιακουμέλος, η κυρία Μίχου και η κυρία Κάνδυλα, είναι οι εκπαιδευτές που δίνουν το χώρο τους προκειμένου να κάνουν και εργαστηριακά πραγματικά μαθήματα στο ρεαλιστικό χώρο. Έχουμε μια συνεργασία εδώ και χρόνια με το ΙΕΚ και με τον κύριο Καποδίστρια. Φέτος οργανώσαμε το τμήμα κομμωτικής, πηγαίνει πάρα πολύ καλά, έχει απήχηση. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τις κοπέλες, με τους εκπαιδευτικούς. Πιστεύω ότι πηγαίνουν όλα καλά και πιστεύω ότι θα έχουμε και στο μέλλον και κάποιες άλλες ίσως ειδικότητες που τις κουβεντιάζουμε με τον κύριο Καποδίστρια για τα παιδιά που τελειώνουν το ΕΠΑΛ να έχουν και μια κατάρτιση πιο μεγάλη που είναι το ΙΕΚ. Όλα αυτά γίνονται με τον πατριωτισμό των Ελλήνων και των εκπαιδευτών. Δεν υπάρχει χορηγία. Οι κοπέλες μοναχές τους αγοράζουν τα πράγματα που απαιτούνται στο εργαστήριο και γι' αυτό ακριβώς θα έπρεπε κάποτε ο επιχειρηματικός κόσμος και όχι μόνο και η τοπική αυτοδιοίκηση, επειδή το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει χρηματοδότηση, να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Πρώτη φορά και για μένα που διδάσκω. Είναι ένα τμήμα που έχει υπάρξει στο παρελθόν και όταν συμπληρωθούν οι μαθητές, ξανανοίγει. Εγώ έχω να πω ότι εκτός από τα ΙΕΚ κινητοποιήθηκε και ο Σύλλογος Κομμωτών. Βρήκε λουτήρες, βρήκε καθίσματα, πράγματα να εξυπηρετήσει τα παιδιά. Και να πω επίσης ότι δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη διδασκαλία που μπορούμε να προσφέρουμε. Σίγουρα όμως είναι η πιο αγνή διδασκαλία. Είναι αυτά που ξέρουμε από τα μαγαζιά μας, τα οποία τα περνάμε κατευθείαν στα παιδιά. Τα έχουμε πάρει στα κομμωτήριά μας, τους δείχνουμε αναλυτικά κάθε μέρα, εδώ και τρεις εβδομάδες πια, εκτός από τη σχολή δηλαδή. Και βαδίζουμε, συνεννοούμαστε μεταξύ μας και προχωράμε για το πώς όσο καλύτερα και πιο ειλικρινέστατα μπορούμε απέναντί τους τουλάχιστον. Αυτό. Βλέπετε ενδιαφέρον, γιατί είπαμε ότι έχουμε συμμετοχή σε αυτό το τμήμα. Βλέπετε και ενδιαφέρον από τις μαθήτριες και τους μαθητές. Βλέπετε ταλέντα. Όντως, μπορείς να ξεχωρίσεις μερικά ταλέντα. Βλέπω ενδιαφέρον όμως από όλες τις κοπέλες. Εντάξει, στην αρχή, δηλαδή αυτές που δεν θέλανε, φάνηκε και δεν κάτσανε. Αλλά οι περισσότερες έρχονται, έχουν ενδιαφέρον, θέλουν να μάθουν και νομίζω ότι κοντά σε κομμωτές είναι ό,τι καλύτερο να μάθεις. Από το να είχες έναν υπάλληλο που δεν γνωρίζει τόσο πολύ το αντικείμενο. Βλέποντας τα κορίτσια, πόσο θυμάστε κι εσείς τον εαυτό σας, γιατί τώρα έχετε μπει στο ρόλο της δασκάλας, και αν βλέπετε ταλέντα. Ταλέντα δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να δω ακόμα, γιατί είναι αρχές τα κορίτσια. Φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όχι πάρα πολύ. Εντάξει, είναι δύσκολα. Χρειάζεται όμως θέληση και να τους αρέσει αυτό που κάνουν. Βλέπω τα κορίτσια ότι έχουν θέληση, τους αρέσει. Και πιστεύω ότι θα πάνε καλά. Ήδη έχουν πάρει μια πολύ καλή αρχή και πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Κοιτάξτε να δείτε, βασικά ξεκινάμε από την αρχή. Θα ξεκινήσουμε από το λούσιμο, μάλλον από το πώς θα μπει ο πελάτης μέσα, πώς θα τον δεχτούμε, θα πάμε στο λούσιμο και θα φτάσουμε στο τέλος, θα φτάσουμε στα χτενίσματα, στα βραδινά, το πώς θα τη λήξουν, το πώς θα χτενίσουν, το πώς θα χειριστούν το κάθε το πιστολάκι, τη βούρτσα τους. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα από τα κορίτσια μας, σαν αρχή. Πιστεύω ότι πάνε πάρα πολύ καλά. Και εντάξει, βλέπουν τη δουλειά τους και πιστεύω ότι είναι ευχαριστημένα. Τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ πιο περίπλοκο από όσα έχουμε δει. Οπότε θέλω να ρωτήσω εδώ τη δημιουργό,
είναι πιο βραδινό, είναι πιο δύσκολο να κάνεις αυτό, είσαι στο επόμενο στάδιο εσύ. Ναι, προσπαθούμε να τις κάνουμε μπούκλα και ένα κότσο, σαν βραδινό χτένισμα. Εκτός από τα χτενίσματα κάνετε και τι άλλα μαθήματα κάνετε? Κάνουμε αισθητική, κάνουμε δερματολογία, ανατομία, πρόληψη υγιεινής. Οπότε και θεωρητικά μαθήματα. Ναι, κάνουμε. Μαρία, εσύ τώρα σήμερα στο ρόλο του μοντέλου, θέλω να σε ρωτήσω, κάνεις και εσύ κανονικά όμως, την άλλη φορά θα κάνεις εσύ το χτένισμα. Κανονικά, κανονικά. Πώς σου φαίνεται, θέλεις να το συνεχίσεις? Μου αρέσει πολύ, μου αρέσει αρκετά. Ωραία. Προχωρήσω. Εντάξει, εδώ με όλες τις κοπέλες κάνουμε αυτό που μας αρέσει για να μάθουμε κάποια πράγματα. Γενικά έχουμε καλή συνεργασία και τα κορίτσια είναι όλα μαζί, βοηθάει το ένα το άλλο, ρωτάνε, είναι πολύ βασικό να ρωτάς. Και υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη μεταξύ μας και αυτή η συνεργασία. Όχι μόνο μεταξύ των μαθητών, αλλά και μεταξύ των καθηγητών. Και οι καθηγητές είναι πάρα πολύ καλοί. Σας βοηθάνε δηλαδή. Πάρα πολύ. Τώρα εδώ είδα, ήρθατε να δώσετε συμβουλές για το τελείωμα. Ριώνα. Λοιπόν, Ριώνα μου, εσύ τι κάνεις εδώ? Ίσιωμα. Είναι απλό? Ναι, είναι κάτι απλό που έχει κομμωτική. Είναι το βασικό, οπότε μαθαίνετε βασικά πράγματα, να πούμε εδώ. Ξεκινάτε από τα βασικά. Οπότε, ναι, ξεκινάμε με απλά πράγματα. Και μετά πάτε και σε πιο περίπλοκα και σε χτενίσματα. Ναι, ναι, μαθαίνουμε γενικά, εντάξει. Πώς σας φαίνεται, σ' αρέσει? Ναι, είναι κάτι που το επέλεξα, οπότε μ' αρέσει. Και ναι, θα το συνεχίσω. Εσύ? Στέλλα. Στέλλα, εσύ Στέλλα μου είσαι το μοντέλο τώρα. Ναι, σήμερα έγινε το μοντέλο της. Μια χαρά. Και συνεχίζουμε όπως κάνουμε την πρακτική μας εδώ. Επίσης, μου κάνει ένα απλό ίσιωμα. Μετά, πόσο καιρό είσαι εσύ εδώ, πόσο είσαι στο πρώτο εξάμεινο κι εσύ? Στο πρώτο εξάμεινο, ναι. Και νομίζεις ότι θα το κάνεις και επαγγελματικά? Έχεις συνεχίσει, πηγαίνεις ήδη σε κάποιο κομμωτήριο? Τώρα κάνουμε εργαστηριακά μαθήματα. Θα δείξει αυτό. Τώρα δεν είναι και τόσο σίγουρο. Απλά μου αρέσει αυτό το επάγγελμα που κάνω και μπορεί να το συνεχίσω. Φτιάχνεις μπούκλες από ό,τι βλέπουμε. Πόσο εύκολο είναι αυτό? Τούφα τούφα και την τυλίγουμε εδώ. Θέλετε να σας δείξω? Ναι, βεβαίως να μας δείξεις. Πόσο καιρό είσαι εδώ και κάνεις μαθήματα? Ένα εξάμηνο. Εξάμηνο. Ναι, ναι, ναι. Είμαι το πρώτο εξάμηνο. Σας δείξω λοιπόν μια τουφίτσα. Αυτό, ναι. Για δείξε μας τι έχεις μάθει. Εντάξει, νομίζω ότι όλα τα κορίτσια τους, ναι, αρέσει λίγο πολύ. Ναι, ναι, όλες φτιάχνουμε τα μαλλιά έχουμε, μας. Ναι, ναι. Λίγο πολύ όλες το έχουμε με τα μαλλιά. Και τη τυλίγουμε. Και να φανταστώ ότι εσύ όνειρό σου πλέον να γίνεις επαγγελματίας. Μου αρέσει πάρα πολύ, το αγαπώ αυτό που κάνω και λίγο πολύ όλες οι γυναίκες μας αρέσει να φτιάχνουμε τα μαλλιά μας, όπως και να έχει. Οπότε ακόμα και αν δεν το κάνεις επάγγελμα, έχει ενδιαφέρον, ναι, να έρθεις και να το μάθεις και για, ναι, σένα, ναι, την εννοείται, ίδια. Εννοείται, δεν το συζητώ, εννοείται, ναι. Πάντα μου άρεσε να ασχολούμαι, οπότε είναι ωραία. Έτοιμη. Να τι, έτοιμη και η μπούκλα. Πάρα πολύ ωραία τι τα έχει κάνει τα μαλλιά. Εσύ πώς σε λένε? Διονυσία. Διονυσία. Διονυσία, και εσύ είσαι εδώ, ναι, φοιτής. Πρώτο χρόνο κι εγώ. Περνάμε πολύ ωραία. Είμαστε δεμένες όλες οι κοπέλες. Τώρα εσύ κάνεις το μοντέλο. Ναι. Έχεις εμπιστοσύνη στην Αναστασία? Ναι, εννοείται. Και μετά υπάρχει και ο δεύτερος γύρος. Θα κάτσει η Αναστασία και θα κάνεις εσύ? Θα δούμε. Ναι. Το βασικό δηλαδή είναι να υπάρχει και εμπιστοσύνη. Ναι, ναι, εννοείται. Και πού να πιάσουμε και ψαλίδι. Αυτό είναι το κυριότερο. Μετά να σε δω, θα κάτσεις? Ναι. I just wanna